Τώρα δεν πάει. Έχουμε βγει. Έχουμε βγει. Ωραία, πάει. Πώς έχουμε βγει το θέμα. Για να μπορώ εδώ. Γεια σας κοπελιές μου. Καλησπέρα σας. Είμαστε λίγο στεναχωρημένες. Δεν ξέρω πώς έχουμε βγει. Άστο καλύτερα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε περιστροφή. Μας φαίνονταν ότι ήταν, ότι βγήκαμε λάθος. Οι σωληνώσεις φαίνονται. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε πώς φαινόμαστε, γιατί προσπαθούμε τόση ώρα να μπούμε και δυστυχώς δεν μας αφήνει. Δυστυχώς. Φαίνεται μέσα. Λυπάμαι. Λοιπόν, φέτος πώς να γάμερα, μάλιστα. Λοιπόν, μου γράφει διάφορα εδώ πέρα. Α, σε δείχνει πολύ ψηλή. Καλά, ψηλή. Και ο σωλήνας από πάνω. Παιδί μου, πες μου λίγο τώρα πώς φαίνεται. Πρέπει μέσα να αντεκουπαριστεί. Μας βλέπουνε. Είμαστε μέσα, να ρίξουμε τα βασικά τελικά. Ήθελες να ξεκινήσουμε και με μουσική. Θέλω να βάλω μουσική Halloween. Πάρτε. Μέχρι να πει ο κόσμος, 33 άτομα έχουμε, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω κορίτσια πραγματικά πώς με βλέπετε, δυστυχώς ήταν λίγο περίεργα. Φοβόμαστε για το σωλήνα πάνω από το κεφάλι. Όχι, εντάξει, έχει απόσταση. Σαν τους γαλάτες. Λοιπόν, τα φοβόμαστε μην μας πέσει ουρανός στο κεφάλι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει αυτό, δεν μπορούσαμε να μπούμε και να γίνει περιστροφή επάνω στο... πώς το λένε, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο μεγάλο... πιο μεγάλη οθόνη, να το πω έτσι, για να μας παρακολουθείτε. Δυστυχώς έχει γίνει στο κάθετο. I'm sorry. Κανόνισε τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία. Βγαίνει θολό. Είσαι λίγο. Καλά, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, κορίτσια μου. Ξεκινάμε λοιπόν, μάλλον συνεχίζουμε εμείς τις φθινοπορεινές μας κατασκευές. Έχουμε κάνει ένα λίγο έτσι πιο ιδιαίτερο ξύλο κοπής, το οποίο σαφώς το διαμορφώσαμε κατά τέτοιο τρόπο που κάθε άλλο παρά ξύλο κοπής είναι, έτσι. Στην ουσία είναι ένα, εκμεταλλευτήκαμε ένα ξύλο κοπής και το έχουμε κάνει μια πάρα πάρα πολύ ωραία κρεμάστρα. Την έχουμε εδώ πέρα για να τη δείτε. Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν μια πάρα πολύ όμορφη κρεμάστρα για τις πετσέτες της κουζίνας. Νομίζω ότι ήδη από μόνο του είναι αρκετά εντυπωσιακό. Δεν έχω εικόνα εγώ τώρα, είμαι δεν χρειάζεται, είμαι, γιατί άμα δεις τη βλέπουμε εμείς. Ωρε φίλε, τι κάνετε, μαπά. Ο σωλήνας πάνω είναι της αποχέτευσης. Τι λες μωρέ στους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εκμεταλλευτεί ένα πολύ αγαπημένο θέμα. Ποιο? Ο ανεμόμυλος. Δεν είναι όμως, δεν είναι ανεμόμυλος, τα μπερδεύετε, είναι αλευρόμυλος. Αλεύρια, μαμούνια, μέσα, ας το καλύτερα. Λοιπόν, και αυτό στην ουσία έχω βγάλει πάνω και γι' αυτό πάει και... Πάει ο Θερβάτης που λέγαμε να διαβάσουν. Α. Δον Κιχώτης. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει με το χώρο της κουζίνας. Για να το λες εσύ. Λοιπόν... Το αλεύρι. Το αλεύρι. Όχι όλος ο αλευρόμυλος. Όχι μόνο. Λοιπόν, και αντίστοιχα όλο αυτό το κομμάτι με αφήνει να μπορέσω να κάνω και να το εκμεταλλευτώ για να, γιατί θα δείτε ότι και τα stencil που έχω χρησιμοποιήσει και όλο αυτό έχω βγάλει κάτι φθινοπορεινό. Το λέω αυτό γιατί τα κορίτσια λίγο πριν ξεκινήσουμε μου είπαν ότι τους βγαίνει πιο πολύ προς άνοιξη. Δηλαδή, προσωπικά, αν το έβαθε στον αλευρόμυλο μπλε λευκό θα ήταν Μύκονος. Έχω πει πάρα πολλές Μύκονος φορές. Με ανεμόμυλους. Λοιπόν, έχω πει, πάω λίγο πιο πίσω από την κάμερα. Τι Αναστασία! Λοιπόν, η Αναστασία λέει Μίλη Αγίου Γεωργίου. Και φαρινάπνα μην σας πω. Εμείς εδώ έχουμε για όλες τις χρήσεις. Να το λοιπόν, ξέρετε αυτό το πράγμα. Να πω λοιπόν, μισό λεπτάκι, να πω ότι είναι ένα, ότι γενικώς, δεν θα με αφήσει πάλι, αφήσαμε. Αφού συμμετέχει το τσάκι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εμένα προσωπικά μου βγάζει πάρα πολύ φθινόπωρο. Μα σου βγάζει γιατί... ένα μάθος περισσεύει η φαντασία του καλλιτέχνη. Για να το βλέπεις εσύ φθινόπωρο, φθινόπωρο, θα το βλέπουμε και εμείς.
τελείωσε το θέμα τώρα. Τι θα πούμε μπροστά στον καλλιτέχνη, η φαντασία, πώς το λένε, ό,τι πει ο καλλιτέχνης, τι θέλει να πει. Λοιπόν, παρεπιπτόντως να σας πούμε κιόλας με την ευκαιρία ότι η Εύη στη χειροτέχνικα... Άκου να σου πω, συνεννοήθηκα με την Έλενα και έχω πάρει 3 μαθήματα από, από τις 10 που θα κάνει η μητέρα, οι 3 τα κατάφερα. 10 είναι η normal, τα υπόλοιπα είναι από τη σήμερα θα παίρνω. Λοιπόν, από τις 10 της normal, τις 3 μου τις έδωσε η Έλενα με πολύ πολύ αγάπη. Για να κάνω 3 παραλλαγές στο αγγελάκι. Θα το δείτε παραλλαγή και έτσι και έτσι και έτσι. Λοιπόν, αυτό. Απλώς αυτά όλα θα γίνουν όταν η Έλενα θα είναι στην άλλη αίθουσα. Δεν θα μας πάρει χαμπάρι. Θα είναι ο Κώστας όμως. Ο Κώστας θα είναι ταμείο, δεν θα προλαβαίνει να καταλάβει τι γίνεται. Θα ήθελα να την πλακώσει. Ωραία. Θα το κάνεις όμως. Κυρία Ελένη, δεν χάσατε τίποτα. Γιατί δεν έχουμε αρχίσει. Τη μαμά απλά τη βλέπετε πάμψιλη, γιατί τραβάει στο κάθετο. Επίσης από πάνω βλέπετε τη σωλήνα της αποχέτευσης και τους μήλους του Αγίου Γεωργίου. Αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε... πάμε λοιπόν... Τι? Της αποχέτευσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν, αυτό είναι το ξύλο κοπής, το οποίο το έχουμε διαμορφώσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χερούλι. Εσύ? Άμα αρέσει εσένα σου πά. Φθινόπωρο, φθινόπωρο. Ωραία, τελείωσε. Φθινόπωρο, πες μου τη διάσταση του ξύλου. Τόστο επί τόστο. Μαγίτσα τώρα. Κάνουμε τώρα, να δούμε κατευθείαν να κάνουμε τέτοιο, να κάνουμε... Μαγίτσες. Για πες μας. Πες μας εσύ που το σχεδιάζεις κιόλας. Εγώ λέω... Σε τι μέγεθος πρέπει να το κάνει, αλλά δεν λέω διαστάσεις. Απαγορεύεται. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα μας πει αμέσως τώρα η Εύη, μέσα στο 24. Έλα, Εύη. Προχωράσει να μην κρατάμε τον κόσμο σε αγωνία και θα το βρω εγώ. Αδιάβαστη για άλλη μια φορά. Άκου να σου πω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πόσο... 40 επί 15! Χα! 40 επί 15! 40 επί 15! Και καβίλιες! Και καβίλιες λέγεται. Αυτό εδώ πέρα είναι για να κάνουμε τα κρεμαστεράκια μας. Ωραία. Πώς θα είναι κρεμάστρα. Έτσι, το βλέπουμε άλλωστε. Εντάξει, είναι δύο κρεμαστεράκια τα οποία είναι και τις πετσέτουλες. Θα το πάρεις πρίκα αυτό. Είμαι τίγκα, δεν θέλω. Θα το πάρεις πρίκα για την κουζίνα. Πολύ αργά. Ή τι, δεν έχεις κουζινά. Ναι. Ή δεν μαγειρεύεις. Ρωτάει η κυρία Θανασία αν θα είσαι χειροτέχνικα. Η Θανασία, ποιο είναι η κυρία Θανασία. Η Σκορδά. Όχι, γιατί αν είναι η Σκορδά θα είμαστε πέστης. Εγώ εδώ και σε άλλο. Ματίνα θα είσαι χειροτέχνικα. Τι λέτε κυρία μου. Τι λέτε κυρία μου. Έλα ρε Κατερικιό. Από τώρα σκέφτομαι πότε θα κοιμάμαι. Από το 2015 δεν υπάρχει χρονιά που να μην έχω πάει χειροτέχνικα. Ωραία. Τι έτσι είναι, τι μας περάσετε. Λοιπόν, εννοείται ότι θα είμαστε εκεί, ότι θα είμαι με, έχουμε πάρει το μαζί με την Deco Reserva, είμαστε στο περίπτερο της Κατένης, θα δείτε πολλά και ωραία πράγματα. Ήδη εχθές είχα την τελευταία μου συνάντηση με την Έλενα και νομίζω ότι θα δείτε πολύ ωραίες παρουσιάσεις, πολύ ωραία υλικά. Όμορφα αποτελέσματα και να ξέρετε ότι σε περίπτωση που κάποιες κυρίες δεν θα μπορέσετε να έρθετε ή κάποια δεν θα τα προλάβετε ή κάποιες κυρίες τέλος πάντων που είσαστε επαρχία, πολλά από αυτά σιγά σιγά σε όλη τη διάρκεια, εκτός ότι θα κάνουμε και live παρουσιάσεις εκείνη την ώρα που το κάνουμε θα έχω τον οπερατέρ εδώ με πέρα. Τρομερή ποιότητα, έλα, όπως, δηλαδή... Με τρομερή ποιότητα όπως είναι το σημερινό live, δηλαδή εντάξει, ναι. Μαζί και με το Σωλήνα από πάνω. Και το δεύτερο... Ο Σωλήνας θα γίνει εγκατάσταση, λοιπόν... θα γίνει εγκατάσταση στη χειροτέχνικα, τελευταία στιγμή όμως. Γιατί δεν είχαμε βάλει την άλλη φορά τα υλικά που είναι πως να αλλάξουν τα μπάνια τους. Ναι, τώρα θα σας δείξουμε πώς να βάφετε τη σωλήνα του μπάνιου της αποχέτευσης και κάτω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο και πάρα πολύ εύκολο πώς μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το background και γιατί επιμένω ότι επειδή ήθελα να βγάλω αυτή τη ζεστασιά και τη θαλπορή του φθινόπωρου, εάν παρατηρήσετε επάνω, το φέρνω λίγο κοντά,
Δείτε λιγάκι πώς κάνει μέσα, εκτός από το stencil, το background, πείτε μου αν δεν φαίνεται ότι είναι ύφασμα. Για κάτσε να δω. Το παρατήρησες? Βρε θηρίο. Βρε... Βρε... Λοιπόν, κρίμα, πέθανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, βρε πες... άϊπνο θηρίο. Έχεις ένα μήνα να κοιμηθείς και κάνεις και υφάσματα σε ξύλα κοπής. Λοιπόν, φαίνεται μέσα Μαριάθη. Εννοείται. Εντάξει. Πού, δεν φεύγετε να πάτε σπίτια σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν εγώ ήθελα να βγάλω αυτό που τα κορίτσια δεν το είδανε ποτέ και δεν καταλάβανε τι ήθελε να πει ο καλλιτέχνης, όπως λες και εσύ. Εγώ έπιαξα εκεί που έχετε πάει την κάμερα, δεν φτάνω να την κατεβάσω. Καλά, να σου πω, εντάξει. Όμως... Αυτό. Ναι. Μη μας κρατάς αγωνία. Όχι, προσπαθούμε να δούμε... την κάμερα να κατεβάσω ή να αρχίσω. Θέλουμε να δούμε και από ό,τι διαβάζω στα σχόλια, εγώ σχόλια διαβάζω, λέει αντί να ασχοληθείς με το background από πίσω σου με τη σωλήνα αποχύτευσης, κοιτάς το background του ξυλοκοπής. Ποιος το λέει αυτό? Το λέει το chat. Εμείς έτσι είναι εδώ και χάνεται, γιατί αν πηγαίνετε πίσω... Αν το δείτε πίσω, από κοντά live... Όχι, όχι. Αν πηγαίνετε πίσω να δείτε τις εγκαταστάσεις μας και πώς είναι, γιατί εδώ πέρα είναι η αίθουσα η οποία αναμονής. Κάνουμε τα σεμινάρια μας. Έτσι, είναι μια αίθουσα που χωράνε πολύ άνετα 14 άτομα. Έτσι. Είναι και πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένο. Αναπολύστε και πηγαίνετε λίγο πίσω να δείτε όταν πρώτο φτιάξαμε το εργαστήρι μας πριν από 3 χρόνια. Δυστυχώς δεν κάνουμε τώρα σεμινάρια στο εργαστήρι μας, κάποια στιγμή όμως. Καλά, απλώς να πούμε στον κόσμο ότι ακόμα και όταν κάναμε τα μαθήματα εδώ πέρα, η σωλήνα παρέμενε. Αυτό κατεβάζω, βοηθάτε. Το φέρω πιο κοντά την κάμερα. Αυτό δεν έχει μετακινηθεί. Εδώ είμαι. Για εδώ. Καλά είμαι. Καλά, εντάξει. Το ξυλοκοπής φαίνεται 1,5 μέτρο. Επί 70 πόντου. Ρε, θα μου πήγες η σπάτουλα, γιατί θα τη βουτήξω το μαλλί τώρα, δεν είμαι, είμαι στο τσακ. Πες μου, πού είναι η σπάτουλα. Να, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελείωσες. Αφού και εγώ δίμετρη φέρομαι. Εσύ για να φανείς δίμετρη πρέπει να μπεις μέσα πρώτα στο πλάνο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πάστα διαμόρφωσης. Και θα πάρω ένα κομμάτι από γάζα, που αντίστοιχα θα μπορούσα να το κάνω και με ένα κομμάτι από λινάτσα. Εντάξει, πάμε λοιπόν να δούμε πόσο εύκολα μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε και να το δουλέψουμε σαν να είναι stencil, τι λες? Τίποτα, προχωράμε. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε υπερβολή. Επειδή όμως θέλω να φύγω από το συνηθισμένο το ξύλο, και θα δείτε ότι τελειώνοντας όλη την διαδικασία πριν φτιάξω τον αλευρόμηλο, θα δείτε ότι θα βγάλει... Στο τέλος θα το πιστέψει ο κόσμος. Τι πράγμα? Ότι είναι αλευρόμηλο. Πάω από Παναγία. Λοιπόν, μαζεύω λοιπόν, δεν θέλω να αφήσω πολύ και αν σε κάποιο σημείο σας διπλώσει, δεν μας πειράζει καθόλου. Εντάξει, το γυρίζω λίγο για να κάνω και το επάνω όσο έχω το ύφασμα. Βλέπετε ότι παρόλο που είναι ύφασμα, με το που ξεκινάω να περάσω, μπορώ και το σταθεροποιώ. Καμία σας δεν το παρατήρησε. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, σταματάω λίγο εδώ, τραβάω. Δείτε λιγάκι το αποτέλεσμα, πώς μου βγαίνει. Ωραία, προχωράω. Θα πάω να βάλω και στο κάτω μέρος. Μ' αρέσει αυτό, δεν με νοιάζει το να σε κάποια σημεία να μου τσακίσει.
Το μαζεύω, δεν θέλω να αφήσει πολύ. Ωραία. Πάμε να κάνουμε και λίγο κάτω. Θα κάνω και λίγο το επάνω μου κομμάτι, το χερουλάκι μου δηλαδή. Τελεινέδια, δεν μιλάς. Παρακολουθείς. Έχουμε κάποιες απορίες. Όχι. Τέλεια. Το έχω φέρει λοιπόν αυτό το ακανόνιστο. Έτσι φαίνονται μέσα, εάν προσέξετε, δεν ξέρω αν φαίνεται έτσι εκεί που το βάζω, όλη η ύφανση από τη γάζα μου. Έτσι θα μπορούσα αν ήθελα να βάλω και ένα κομμάτι πάλι από λινάτσα, κάτι δηλαδή που μου βγάζει αυτό το λίγο το χωριάτικο, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν λίγο να στεγνώσουμε. Ρωτάει η κυρία Νέλη αν το εφέ αυτό μπορεί να γίνει και με την ιατρική τη γάζα, τη λευκή. Ναι, δε, το ότι είναι μαύρη εννοεί, σαν γάζα, η κλασική, όχι, την ιατρική τη γάζα, αυτή που είναι, δεν ξέρω αν είναι λαστική. Γυψόγαζα. Εδώ για λιψό γάζα δεν λέει. Λέει ιατρική γάζα. Μάλλον εννοεί αυτή που πιάνουμε όταν γίνεται ένα στραμπούλιγμα, ας πούμε. Τώρα ούτε για στραμπούλιγμα, δεν λέει κάποια πάθηση συγκεκριμένη. Το συγκεκριμένο κομμάτι που κρατούσα είναι ένα κομμάτι το από, δηλαδή έτσι θα το ζητήσετε, από τα είδη ραπτικής, δηλαδή σε μαγαζιά που πουλάνε υφάσματα. Αυτή που έκανα, που μου κάνει την αλλαγή με την κίστη του κόκκινου από πάνω. Κατάλαβα ποια λέει η κυρία. Αυτή κάνει. Μπορεί και να γίνεται. Δεν έχω εικόνα τώρα καλά, αν το είχα μπροστά μου, εάν έχει έτσι τετραγωνάκια, ναι, μπορούμε να το κάνουμε. Πάντως το συγκεκριμένο, επειδή είναι ένα ύφασμα πάρα πολύ φτηνό, δηλαδή το ένα μέτρο μπορεί να παίζει περίπου στα 3,5-4 ευρώ, αξίζει τον κόπο, γιατί μπορεί να ακούμε ένα μέτρο, αλλά συνήθως είναι δίμετρα ή τρίμετρα στο φάρδος, οπότε έχετε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε στη σκλήρυνση υφάσματος. Και ρωτάει η κυρία Σιμίνα αν γίνεται με τούλι. Με τούλι δεν θα μου έβγαζε αυτό το χωριάτικο, έτσι, και δεν ξέρω το κατά πόσο, επειδή είναι νάιλον, θα καθότανε καλά. Μπορεί και ναι. Έτσι, μπορεί να το δοκίμαζα ίσως πάνω σε ένα κομμάτι, ίσως να το δοκίμαζα πάνω σε ένα κουτί ή πάνω σε ένα ευχολόγιο που μπορεί να έχει θέμα μπαλαρίνα ή κάτι τέτοιο, ή σε μια παιδική κατασκευή. Για το συγκεκριμένο όμως το τούλι, επειδή έχει και πιο μεγάλες τρύπες και τα λοιπά, δεν με τρελαίνει. Αυτό που μου κάνει έτσι το, βλέπετε ότι δεν είναι κάτι που κάνει το σταθερό. Έτσι, βλέπετε ότι μου κάνει αυτά τα γυρίσματα του υφάσματος. Το τούλι κάνει, είναι πιο μεγάλες οι τρύπες του. Είναι, νομίζω το τούλι είναι πιο μεγάλο. Νομίζω ότι έχει πολύ ψηλή. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, επειδή μου βγάζει έτσι σαν να είναι καθαρά ύφασμα χωριάτικο, μου αρέσει. Από εκεί και πέρα, παιδιά, το έχουμε πει ότι είναι θέμα γούστου, αν σας αρέσει μπορείτε να το δοκιμάσετε. Και να πειραματιστείτε. Στέγνωσε ήδη. Ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα το εξής.
Θέλω να κάνω το κάτω μέρος. Έχουμε κάποια πορεία ή προχωράω? Λοιπόν, θέλω να κάνω το κάτω μέρος σαν να είναι, ας το πούμε, το έδαφος, να το πω έτσι. Όταν το ξεκίνησα, κάπως έτσι το οραματίστηκα, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πάω περίπου το 1 τρίτο από το ξύλο μου, έτσι. Άλλαξε δάχτυλο. Έλα μωρέ, βλακίες. Μα συγγνώμη, δηλαδή. Όλο βλακίες. Βλέπουμε ένα δάχτυλο μέσα στη μέση και μέσα στη μούρη μας κιόλας. Συγγνώμη δηλαδή. Μα δεν μπορώ πια. Εγώ δεν θα έρχομαι να χειροτεχνικά. Να μην έρθεις άμα να λες τέτοια. Λοιπόν, με τη... μα έλεος τώρα δηλαδή. Με τη λιτάτσα που βγαίνει πολύ το άντρωπο. Ας μη. Πάμε. Λοιπόν, θα πάω λοιπόν να... Θα μιλάς με επίπεδο. Εντάξει. Στις μαθητριές και στο chat. Ξαφνικά όλο στοιχείο σου άλλαξε δαχτυλάκι. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, θα χωρίσω περίπου στο 1 τρίτο το ξυλό. Το 1 τρίτο λοιπόν θα θέλω να κάνω λίγο σαν να είναι το έδαφος και τα νεύρα μου χοροπηδάνε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχω διαλέξει ένα stencil το οποίο μου βγάζει αυτά τα αγριόχορτα, να το πω έτσι. Καυκαλίθρες. Καυκαλίθρες και ραδίκια. Ανάποδα. Εσείς τα βλέπετε, η μαμά τα βλέπει ανάποδα. Εσείς τώρα τα βλέπετε κανονικά. Κακάλι. Δεν θα μπορέσω να κάνω μια φορά, ρε παιδιά, ένα μάθημα. Λοιπόν, ξεκινάω λοιπόν και εκμεταλλεύομαι έτσι όπως βγαίνουν τα κλαδάκια, να βγάλω αυτό το αγριόχορτο. Δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω. Μα δεν μιλάμε. Αυτό θα θυμάσαι. Αυτό θα θυμάσαι γιατί το ξέχναγα. Ωραία. Πάμε να... Φύγα. Ξεκινάω λοιπόν, σταμάτα, Μαριάθη. Πάνω από το ύφασμα, όλα τα δουλεύω έτσι, κρατάω δηλαδή το, αυτό που έκανα με το ύφασμα σαν να είναι η βάση μου. Προχωράω. Βλέπετε ότι το περνάω και το μαζεύω. Το έχω πει, είμαι αυτή τη άποψη ό,τι αφορά το στένσιλ. Λοιπόν, μαζεύω. Ωραία, πάμε να το δούμε. Λοιπόν. Έτσι, το βλέπουμε. Όπως με το μπουκάλι, επίληψη από άσπρο, το άσπρο, το άσπρο, το άσπρο. Εντάξει, όντως, θα πάρω όμως πάστα διαμόρφωση σε μαύρη. Όμως, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι βγάζει μάτι. Αντίστοιχα, θα πάω να κάνω και το επάνω μου μέρος, δηλαδή πάλι θα πάρω το 1 τρίτο από το επάνω μέρος, να το εκμεταλλευτώ και αυτό, γιατί θέλω να το κάνω ανάποδα, για το λόγο ότι θέλω να μου δείχνει σαν να κρέμονται, ας το πούμε, πάλι ραδίκια, να το πω, θα το πει η Εύη. Αλλά να το πω όμως ότι μ' αρέσει να κρέμονται έτσι αυτά τα αγριόχορτα και τα λοιπά, που σαν να υπάρχει μια... κόλλησα τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ τη λέξη. Είναι αυτό σαν που λέμε... πέργολα, να το πω κάπως έτσι, παιδί μου, από πάνω και κρέμονται διάφορα. Είναι αυτό που λέμε, το τι θέλει να πει ο ποιητής, εδώ. Ωραία. Στα φύλλα, ορίστε, στα φύλλα. Εάν κάποια κυρία σκέφτεται να ανοίξει επιχείρηση, η Εύη είναι ό,τι πιο ιδανικό να σας το κλείσει. Hey, εσύ θέλεις να πεις ότι κρέμονται ραδίκια. Εγώ είπα ότι τα βλέπεις ανάποδα. Ορίστε, κλαδιά δέντρου, σταφύλια, μουσμούλα, μας γράφει μια άλλη κυρία από εδώ, τσαπιά, περικοκλάδα. Εντάξει, το κατάλαβα. Αφού τα γράφει η κυρία Μαρία Βοστάντα, περικοκλάδα. Η πια κλαίουσα, τώρα δεν ξέρω αν είναι κλαίουσα, αλλά... Η κλαίουσα είναι πολύ ωραίο δέντρο. Τόσο είσαι επιλογές σου δίσκουμε, δηλαδή σε πρέπει να πεις σε κρέμονται ραδικά. Ωραία, πήγαινε πλην το στένσιλ τώρα. Να μάθεις να φέρεσαι. Άντε, μπράβο. Είσαι ετοιμάσου, θα ζητώ δεύτερο. Σαν μια μύρια. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, έχω κάνει... Δεν ξέρω, εσύ κοιτάς από εκεί να δεις αν φαίνεται. Ωραία.
από την επάνω μεριά και από την κάτω μεριά. Πάμε λίγο να στεγνώσουμε. Στο κάτω μέρος λοιπόν ήθελα να φαίνονται από τη μέσα μεριά σαν να υπάρχουν αγριόχορτα. Εντάξει, ευγνώμη, σε παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο. Θέλω να μου πείτε το κατά πόσο φαίνεται. Δεν έχω εικόνα έτσι όπως είναι χειρισμένο το κινητό. Εγώ δεν μιλάω. Όχι, άλλο λέω, φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Αυτά που εξηγώ, δεν φαίνεται ωραία. Ολόκληρο τώρα, γιατί όχι, όχι, εστιάζω στο κάτω μέρος σαν φαίνονται τα κλαδάκια. Ωραία. Πάμε λοιπόν, επάνω από αυτά έχω επιλέξει δεύτερο στένσιλ, καθαρά από τη συλλογή μας στη φθινοπορεινή και όχι μόνο, έτσι, ένα στένσιλ πραγματικά που το έχω λατρέψει. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει να κάνει με στάχια και αντίστοιχα έχει και επάνω του μεριά στάχι με κουκουνάρια, γιατί όχι να μην τα δουλέψουμε, ακούμπησα εδώ πέρα, να μην τα δουλέψουμε και για το... πώς το λένε, και για τα Χριστούγεννά μας. Εγώ όμως θα πάω να εκμεταλλευτώ το κάτω μέρος πάλι από τα στάχια. Θα επέμβω πάνω ακριβώς από τα άλλα, δηλαδή μπερδεύω στην ουσία τα στάχια με τα αγριόχορτα, αυτό ακριβώς δηλαδή που θα βρίσκαμε και στη φύση, στην πραγματικότητα, έτσι. Ακουμπάω λοιπόν από την κάτω μεριά ακριβώς εκεί αυτό το κομμάτι που θέλω να πάρει. Νομίζω εδώ είναι καλά. Και θα πάμε να μπούμε δηλαδή δεύτερη φορά. Μαζεύω λοιπόν πάλι την πάστα μου. Τέλεια. Βούλα μου. Είπες Μαριάνθη το δεύτερο. Μαριάνθη μου. Όχι. Έπιασε. Λοιπόν. Και πάμε λίγο να δούμε. Έτσι το συνδυασμό από αγριόχορτα πάλι, δεν ξέρω αν φαίνεται, μαζί με τα στάχια. Φαίνεται. Άσπρο στο άσπρο. Φαίνεται. Βγάζει μάτι. Ωραία. Πάμε να στεγνώσουμε. Όπα. Πριν στεγνώσω, θα πάρω ένα πινελάκι και θέλω να βγάλω λίγο γύρω-γύρω, να ταμπονάρω σαν να μην μου σταματάει απότομα, να μπαίνει λοιπόν η πάστα. Μου βγάζει ένα ωραίο τελείωμα του υφάσματος. Οπότε πατάω επάνω και σε όποιο σημείο θέλω μπαίνω λίγο πιο μέσα ή λίγο πιο έξω. Όπως δηλαδή στην ουσία το πανί μας ψιλομασεύει στις άκρες. Το ταμπονάρω ακανόνιστα, ίσως στις γωνίες μπαίνω λίγο και πιο μέσα, σε
σε όποιο σημείο μου αρέσει, πατάω λίγο πιο μέσα ή λίγο πιο έξω. Το αν μου ακουμπάει στο stencil δεν έχω θέμα. Ωραία. Και τραβάω και λίγο με την πάστα μου όσο θέλει και όσο του επιτρέπει που λένε, θα το αφήσω να καθίσει. Δείτε το λιγάκι. Έτσι, θα το περάσω λοιπόν γύρω γύρω. Βλέπετε ότι κάνω ένα πέρασμα να αφήσω πάστα αλλού πιο πολύ και αλλού πιο λίγο. Οπότε αυτό έρχεται και μου ενώνει με το γύρισμά μου σε αυτό που έχω κάνει από την επάνω μεριά. Τραβηχτό το περνάμε. Καλύπτω και ότι έχω λερώσει. Και θα πάω να κάνω και το κάτω μέρος. Ωραία. Ωραία. Οπότε είμαι ok. Εδώ λοιπόν είμαι έτοιμη. Το έχω φέρει εκεί που θέλω. Και θα μπω να στεγνώσω γρήγορα γρήγορα. Σε λίγο πιο κάτω που έχετε πιο πολύ stencil. Εντάξει, το έχω φέρει λοιπόν στο σημείο που θέλω και μπαίνω τώρα να ξεκινήσω με αυτά τα υπέροχα χέρια να το βάψω, να βάψω λοιπόν το background μου. Εδώ λοιπόν θα μπω με δύο όμορφα χρώματα. Εντάξει, θα δουλέψω το καφέ μου. Άνοιξε το λίγο. Και θα δουλέψω το ΙΤΑ 013, που είναι αυτό το ωραίο το μουσταρδί. Και το ΙΤΑ 019. Και το ΙΤΑ 019, που είναι από τα αγαπημένα μας χρώματα. Λοιπόν, ok. Δώσουμε λοιπόν και το ΙΤΑ 019. Ωραία. Λοιπόν, δύο ζεστά φθινοπορεινά χρώματα. Φαίνονται μέσα, όχι. Εντάξει. Όχι. Λοιπόν, θα πάρω λοιπόν το πινέλο μου. Τώρα δεν φαίνεται το ξύλο. Ορίστε. Τώρα δεν φαίνεται το ξύλο κοπή. Δεν φαίνεται το ξύλο κοπής.
Εδώ, καλά είμαι. Ωραία. Θα ξεκινήσω λοιπόν, πάντα ξεκινάμε με το ανοιχτό χρωμό. Θα γεμίσω λοιπόν το πινέλο μου από το μουσταρδί. Εννοείται ότι βρέχω λίγο και το χρώμα μου. Και ξεκινάω. Να βάφω. Άκυρη Μύκονος. Άκυρη Μύκονος. Δεν άκουσα. Άκυρη Μύκονος. Α, ναι, όντως. Αυτό μετά το Πάσχα. Είναι όμως ένα, είναι όμως πολλές κυρίες που δουλεύουν για πράγματα του καλοκαιριού, έτσι, εννοώ το τουριστικό κομμάτι, είναι ένα κομμάτι που μπορούν να το δουλέψουν στα τουριστικά τους. Τον ανεμόμυλο. Να το όχι τον αλευρόμυλο. Όχι, το διαμορφώνουν εκεί που τους αρέσει, αυτό που θέλουν να κάνουν. Το έχω πει. Μαριάνθη μου, κάπου πρέπει να έχω ένα σπρέι με νερό. Εδώ. Αρχίζω λίγο και μπερδεύω τα χρώματά μου. Και αν μπορείς κόψω ένα διπλό χαρτί. Επιλογή σας, αν θέλετε να γίνει πιο σκούρο με τα χρώματα. Εγώ κάνω ένα. Είναι ωραίο πάντως έτσι. Ε? Είναι ωραίο έτσι. Mm. Εννοείται ότι θα βάψω λίγο και τα πλαϊνά. Άρα το προσαρμόζεις λοιπόν εσύ στην εποχή που θέλεις. Θα μπορούσε να είχα μπει και με κολοκυθάκι και με διάφορα. Έτσι, απλώς πόσο κολοκύ θα πιάσει τη ζωή μας. Λοιπόν. Σήμερα επιβάλλεται, είναι Halloween. Α, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βρέξουμε για να γίνει ακόμα πιο καλή η μίξη των χρωμάτων μου και να μου βγει πάλι το θέμα μου. Κυρία Μαρία, θα είμαστε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις 3 μέρες της έκθεσης από τις 10 μέχρι τις 9 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή 10 με 8. Λοιπόν. Συνεχόμενα, non-stop, με πολλές παρουσιάσεις και αγγελάκια. Το είπαμε αυτό, το χάσατε που το είπαμε πριν. Περιμένω τελειώσει για να πω κάτι σοβαρό. Πιο σοβαρό από τις παρουσιάσεις που θα κάνουμε. Όχι, μην λες για τα αγγελάκια σου. Θα είμαστε μπαίνοντας, δηλαδή μπαίνοντας στην έκθεση το πρώτο περίπτερο που βλέπετε. Πού το ξέρεις εσύ ότι έχουμε πάρει αυτό πάλι φέτος? Νομίζω αυτό πήραμε πρώτα. Ορκίζεσαι? Ναι, ναι. Α, θα μας ψάχνουν πάλι. Λοιπόν, αν δεν έχουμε πάρει το ίδιο περίπτερο, θα είστε τίνος εσύ και θα μας βρείτε μετά. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι βρέχοντας, έχω δημιουργήσει αυτό που θέλω να βγάλω μια όμορφη φωτοσκίαση. Έτσι, ενσωματωθήκανε πολύ γρήγορα τα χρώματά μου. Εννοείται ότι αν θέλω να το βγάλω ακόμα πιο έντονο. Μην ορκίζεσαι, λέει η Έλενα. Τι? Η Έλενα λέει, μην ορκίζεσαι. Έλενα, πες το νούμερο, σε παρακαλώ, το περιπτέρω, γιατί δεν ψάχνουν την Εύη να κάνει αγγελάκια. Άρα θα μας ψάχνετε, δεν θα είμαστε. Πες της Έλενα στο άγγελο ότι το έχεις πει ότι θα κάνεις αγγελάκια παρουσίαση. Σου είπα θα τα κάνω όταν η Έλενα θα είναι στην άλλη αίθουσα. Μην τα ξαναλέμε πάλι. Δεν είναι, στην άλλη αίθουσα είναι άλλες κυρίες. Όχι! Λέει η Έλενα, δεν έχουμε αυτό, είμαστε στη μέση. Λοιπόν, εκεί στη μέση θα ψάξετε να μας βρείτε, θα είμαστε εκεί 10 με 9. Λοιπόν, περίπτερο γάμα 11. Το οποίο είναι να... Ωραία λοιπόν. Και με πολύ ωραία θέματα. Χθες τελειώσαμε με την Έλενα, τα ψάχναμε τόσες μέρες. Βρήκαμε νομίζω πολύ ωραία. Κάνουμε πολύ ωραίες παρουσίες και εγώ και η Έλληνα. Λοιπόν, βλέπετε τώρα με το νερό και με την τεχνική αυτή τόσο απλή πώς φαίνεται μέσα ότι υπάρχει, σαν να είναι το background του ύφασμα σε συνδυασμό ότι μου ξαναβγήκανε πάνω
οι λεπτομέρειες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ναι μεν θα πάω να στεγνώσω και θα σας πω το επόμενό μου βήμα. Ρωτάει η κυρία Άννα αν θα μπορούσαν να βάλουν και λίγο πράσινο αν θέλουν μέσα. Δεν έχω τελειώσει, αυτό είναι το επόμενό μου βήμα. Άννα, ένα λεπτό. Λέει η Έλενα ότι και απέναντι ακριβώς το περίπτερο τον παρουσιάσαν, οπότε θα είναι στη μέση το περίπτερο και ακριβώς απέναντι θα είναι το περίπτερο τον παρουσιάσαν. Τον παρουσιάσαν, Έλενα, οι δικές σου και οι δικές μου παρουσιάσεις. Οι δικές μας, οι δικοί τους, και το δικό τους. Θα κάνει τα αγγελάκια, θα είναι μέσα στο δικό μας το περίπτερο. Μην τη σταμαρτυράς όλο. Παρακαλώ να απαντήσει η Έλενα τώρα, γιατί η Εύη ήδη έχει πιάσει θέση. Γρήγορα, γρήγορα λοιπόν, πριν προλάβει η Εύη, εδώ λοιπόν έχω φέρει, δεν θα αντέξω πια, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαστε μέσα, ναι μέσα λέει. Μέσα, ωραία. Επειδή η Έλενα δεν το έχει δει, θα της δείξω, αυτό θα είναι η πρώτη παρουσίαση που θα γίνει, αγγελάκι με κολοκύθα. Δεν φαίνεται, εδώ. Αυτό θα το δείτε σε αποκλειστικότητα την Εύη να το φτιάχνει στο περίπτερο... και την Ελένα να την πετάει από το περίπτερο έξω. Στο περίπτερο γάμα 11 θα το δείτε αυτό live. Οπότε θα γίνει, θα γίνει με υλικά της κατένης και με στούκου, αλλά δεν μπορώ να το πω δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πει άλλα μυστικά. Θα τα δείτε live. Λοιπόν, πάμε. Το Χριστουγεννιάτικο. Έχω μια κοινή ώρα στις 12 να μου πεις να το βάλουμε. Ποιο το πέ? Η Έλενα. Εντάξει. Όχι, okay. Τώρα που τη το έδειξα θα με καλέσει. Οπότε φύγαμε. Ωραία. Μπορεί να το βγάλει και σε Χριστουγεννιάτικο, Έλενα, επειδή είναι εποχιακά τώρα που θα δουλέψουμε. Και μπορεί να κρατάς και θα έχουμε και τα μήλα και τα χλάδια εκεί πέρα. Οπότε αν είναι. Φετέλ πάλι τα χλάδια. Όχι, τα κεραμικά. Α. Θα κάνουμε παρουσιάσει και με κεραμικά. Τα φετέλ όμω. Ναι. Οπότε αν θέλει ναι, μπορεί. Τι να πω εγώ και τώρα. Μήλα ζαγορίου. Λοιπόν, προχωράω λοιπόν και δουλεύω το υβριδικό το ΙΤΑ 109, έτσι. Θα βάλω λοιπόν λίγο και από αυτό στην υπέροχη παλέτα μου. Η Έλενα έχει πάθει σοκ. Η Έλενα έχει πάθει σοκ, δεν μιλάει τελείως. Τι να πει η Έλενα, σου λέω τώρα δεν προλαβαίνει να αλλάξουμε τίποτα. Ό,τι τα έχουμε εδώ στα χέρια, τελειώσαμε Έλενα. Είπε ότι έχει 12 κενό, α, τελείωσε. Αυτό ήταν. 12 η ώρα την Παρασκευή, αγγελάκι με κολοκύθα. 12 η ώρα το Σάββατο, αγγελάκι με γκί. Για στεράκι. Για Χριστούγεννα. Ωραία. Και την Κυριακή θα κρατάει λαμπάδα. Α, βάλτε μέσα, λέει, να μιλήσει Έλληνα. Πού να τη βάλω μέσα? Στο live. Πώς τη βάζουν, τι εννοείς? Βάλτε μέσα στο live. Πώς τη βάζω, δεν ξέρω, πώς το κάνω. Έλα, κάτω εσύ. Μου ρόμπα έχουμε γίνει. Έλα εδώ και κάτω. Πώς μπαίνει η Έλενα μέσα στο live. Όχι, Παναγιά μου, μισό λεπτό, παιδιά, έρχομαι. Πώς το κάνω, για δείξτε μας. Εδώ που δείχνει. Καλά, άμα διακοπεί το live, παιδιά, πάτησα λάθος κουμπί, μην είναι αυτός τι. Μήπως εδώ που δείχνει ένα, με τα... Για πάτα. Να, αποδοχή την Έλενα. Προσθήκη. Λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπορεί να συνδεθεί. Α, ίσως επειδή σήμερα είναι για τα μπάζα λίγο το... για να είναι πάλι την προσπάθεια. Να μας κάνει μια... Στα λατινικά είναι νομίζω. Έλενα, δίκη. Δεν γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μας αφήνει γιατί είναι για τα μπάζα σήμερα. Έλενα, δεν μας αφήνει να σε βάλουμε μέσα. Δεν ξέρω αν, πρέπει, αν μπορείς να γράψεις κάτι. Έχουμε θέμα, δυστυχώς δεν μπαίνει. Σήμερα ναι, είναι λίγο, είναι από την αρχή η σύνδεση λίγο μάπα. Λοιπόν, δεν το κάνω επίτηδες για να μου βγάλει το αγγελάκι. Όχι. Έλενα, αν θες γράψε κάτι γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να μπεις μέσα. Άκυρο. Λοιπόν, αν ξεκινήσει να λέει κάτι η Έλενα, μου λες και σταματάω. Αλλιώς προχωράμε.
Λοιπόν, έχω στεγνώσει, το έχω φέρει λοιπόν σε αυτό το σημείο. Θα πάρω λοιπόν λίγο από το πράσινο μου το χρώμα με το ίδιο το πινέλο, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια διαφορά. Θα σκουπίσω να φύγει το πολύ το χρώμα. Και θα πάω λοιπόν από κάτω προς τα πάνω να περάσω να κάνω ένα πέρασμα να μπει λίγο από την πράσινη απόχρωση. Λέει κάτι. Το είχε κάνει. Δεν πειράζει, λέει εμείς κάτι. Απαλά λοιπόν, ίσα να μου πατήσει πάνω στα ανάγλυφά μου. Να το πρασινάκι. Ναι. Ποιος το είπε. Ωραίο είναι. Ωραίο. Έτσι, πολύ επιφανειακά. Μην τα κάνεις πολύ πράσινα, γιατί μετά όντως θα φαίνονται ραβδιά. Και θα πάω λοιπόν να κάνω και από την επάνω μεριά προς τα κάτω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το έχω φέρει σε αυτό το σημείο, έτσι, νομίζω τώρα ξεχωρίζει απόλυτα το background που φαίνεται σαν να είναι φασματινό. Πολύ ωραίο. Έτσι, είναι σαν αντίστοιχα λοιπόν τα φθινοπορεινά μου, βλέπετε αυτό τον όγκο που έδωσα στο πλάι, πόσο όμορφα έρχεται και δένει. Έτσι, όπως και αντίστοιχα το επάνω μου μέρος που φαίνεται πάλι σαν να κρέμονται κάποια κλαδιά. Λοιπόν, θα πάω λίγο να στεγνώσω. Θέλω να τελειώσω λίγο αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι έχει μπει και η Μαρία μέσα η Κράτς. Έχει την καλησπέρα μου. Γεια σου Μαράκη. Ναι, κυρία Χρύσα, το δοκιμάσαμε και με τους δύο τρόπους και είναι θέμα από εμάς. Έχουμε θέμα εμείς από το κινητό της μητέρας μου. Σήμερα γενικά γι' αυτό και το live έχει δει. Δύο μέτρα. Πάντως φαίνεται ηλιοκαμένο. Ναι, είναι λίγο ηλιοκαμένο. Λοιπόν, θα πάω τώρα, θα μαζέψουμε λίγο μετά τα χρώματα, θα βάλω λίγο... Να πω μόνο κάτι, ότι το ΙΤΑ 109, που είναι το πράσινο, το σκούρο, που παλιά η μαμά το έλεγε καφέ, για να καταλάβουν οι κυρίες για ποιο λέμε. με την καλή κουβέντα είναι πάντα. Και ψαχνόμασταν εδώ πέρα ποιο είναι το καφέ. Επειδή είναι εξαντλημένο, βέβαια είναι το χρώμα που έχουμε χρησιμοποιήσει σε πολλά live, οπότε πάρα πολλές κυρίες το έχουν προμηθευτεί. Όχι, το συγκεκριμένο και να μην υπάρχει αντίστοιχο, υπάρχουν πάρα πολλά. Βασικά εγώ θέλω ένα πράσινο. Ένα πράσινο σκούρο θέλω αυτή τη στιγμή. Έτσι, όποια απόχρωση και να έχει, δηλαδή εγώ, να καταλάβετε, δίπλα μου είχα και το... Αυτό έβαλα. Όχι, αυτό έβαλα. Συγγνώμη, δώσ' μου λίγο από εκεί πέρα. Ναι, ναι, κυρία Χρύσα, η Έλενα μας είχε κάνει πρώτα το αίτημα και δεν μπορούσαμε και μετά την προσκαλέσαμε εμείς και πάλι δεν. Και γενικά σήμερα λοιπόν, δεν είτε βάλετε το ΙΤΑ 093, είτε μου βάλετε, που και αυτό είναι υπέροχο, το ΙΤΑ 051, έτσι όλα αυτά τα υβριδικά, είτε το ΙΤΑ 061, όλα αυτά τα πράσινα, όποια χρώματα έχετε σε αυτές τις αποχρώσεις, μου ταιριάζουν απόλυτα. Τις πιο ζεστές αποχρώσεις. Είναι, ναι. Δεν θέλω κάτι πάρα πολύ έντονο. Λοιπόν, θα πάω λοιπόν να πάρω τώρα λίγο από την πατίνα μου τη χρυσή, για να έρθω να τελειώσω λίγο ό,τι αφορά το ξύλο μου, να τα αφήσω στην άκρη. Έτσι, σκουπίζω, δεν θέλω να βγάλω κάτι έντονο. Και θα πάω τώρα πολύ απαλά να δώσω λίγο λάμψη, περνάω. Χαϊδεύω στην ουσία, έτσι.
να τονίσω και να μου βγούνε πολύ πιο ωραία τώρα όλα μου τα ανάγλυφα. Δείτε τώρα πόσο μου ξεχωρίζουν τα πάντα όλα. Έτσι, προχωράω. Α, κυρία Βασιλική, καλή επιτυχία στην αδερφή σας. Τι? Της κυρίας Βασιλικής η αδερφή παίζει σε ένα τηλεπαιχνίδι στον Αντένα και μας βλέπει στις διαφημίσεις. Α, τέλεια. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, δείτε λίγο τώρα και εδώ οι λεπτομέρειες πόσο μου δείχνουνε. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Τώρα φαίνεται έτσι, πιο καλά και το... Σαφώς, οι λεπτομέρειες μέσα του υφάσματος. Η λινάτσα. Μπράβο. Και πάμε να κάνουμε και το επάνω μέρος και πόσο ξεχώρισαν, ενώ φαινόντουσαν πραγματικά αυτό που λες, ανεξάρτητα τώρα ότι κάνουμε πλάκα, ότι είναι όλο ένα άσπρο και δεν μπορεί να φανεί, ειδικά που δουλέψαμε τρία διαφορετικά stencil, έτσι, εδώ δηλαδή τώρα μου ξεχωρίζει ότι πίσω είναι τα αγριόχορτα και μπροστά είναι τα στάχια. Έτσι, εδώ λοιπόν έχω βγάλει, νομίζω, το απόλυτο ξύλο το φθινοπωρινό. Το απόλυτο όμως. Εντάξει. Αν τυχόν το δούλευα έτσι όπως λέει η Εύη, για αυτές τις κυρίες που είπαμε ότι μπορεί να δουλεύετε τα τουριστικά, που ακόμα και αυτό για μένα, ακόμα και καλοκαίρι, μου θυμίζει Ελλάδα, είναι κομμάτι της Ελλάδας, έτσι, της επαρχίας μας. Έχει και η Ολλανδία, γι' αυτό χαλάρωσε κάτι. Τι λες, μωρέ. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, εδώ μιλάμε Ελλάδα τώρα. Μακριά και αλάργα. Αν είναι άσπρο μπλε. Όχι. Γιατί αυτό. Αλευρόμιλου αυτό... έχει και η Ολλανδία. Χριστή μου, βλέπει να το κάνουμε. Με βλέπει να έχω βάλει από κάτω τουλίπε. Τουλίπε έχει και η Τουρκία. Τώρα τη βουτά από το μαλλί γιατί μου. Ναι, γιατί και η Καντέρ από την Τουρκία. Είναι υπέροχα. Το την τρίπλα που έκανε. Λοιπόν. Και ξέχασα τι ήθελα να πω. Καλά, δεν πειράζει. Φανταστικό το απόλυτο φθινόπωρο. Φέρ' το εδώ. Ναι, μου θυμίζει λοιπόν καταρχάς Ελλάδα από τη μια πλευρά και δεύτερον, ναι, θα μπορούσα να μπω να το κάνω καλοκαιρινό, να παίξω με γαλαζό. Να τα σπάσεις όλα, το κάνω καλοκαιρινό. Ναι, δεν θα με αφήσει. Με γαλαζό άσπρα και αντίστοιχα από κάτω. Ναι, να βάλω. Γιατί τσαμπουκαλεύω, δεν κατάλαβα. Τσαμπουκαλεύω γιατί μπορώ να δουλέψω. Τώρα έχω ίστρο, περίμενε. Μπορούμε να βάλουμε πίσω δίχτυ. Άκου να σου πω. Και κάτω να παίξουμε με θαλασσινά κομμάτια κοχύλια. Αυτό και αν είναι πρωτότυπο. Αλλά το μικονιάτικο, το ανεμομιλάκι ήταν δικιά μου πρωτοπορία. Ρε φίλε. Όχι, γιατί κάποια πράγματα τα προσπερνά σε αυτό το μαγαζί. Όπως και τα μήλα, τα φετέλ. Πώς τα λένε, τα χλάδια, τα φετέλ και τα μήλα. Τα Βουκουρεστίου τι ήτανε. Τι Βουκουρεστίου. Ζαγορίσια. Ζαγορίσια, λοιπόν. Και αυτά μου το πρώην πάλι δικιά μου ήτανε. Πάλι ωραία, δεν το λοιπόν. Δεσμεύεσαι λοιπόν, επειδή θα φέρει μήλα, θα φέρουμε μήλα στην στη χειροτέχνικα. Από πού, γιατί εγώ δουλεύω μόνο... Τα ίδια με τα... Όχι, αυτά εγώ που και στο μαγαζί. Μόνο με ζαγορίσια δουλεύω. Με ζαγορίσια είναι, μπορείς επάνω με one stroke να κάνεις τα αγγελάκι. Θα δω την ποικιλία και άμα με καλύπτει, πολύ ευχαριστώ. Έχουμε και αχλάδι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Το πινέλο αυτό που περνάει είναι γουρουνοπίνελο. Ναι. Λοιπόν. Ήτανε. Επιτέλους κατάφερα και το έχω φέρει σε ένα σημείο. Το αφήνω τώρα αυτό λίγο να ξεκουραστεί, κορίτσια, εντάξει. Είναι το, ακόμα... το απόλυτο φθινόπωρο. Δεν είναι. Με τη λινάτσα, ε. Δεν είναι, ρε. Το απόλυτο. Αν νόμιζα ότι κοροϊδεύετε τώρα, γιατί... Στο δείξω μάχη, λέει, κύριε. Το χρησιμοποιούμε και σαν ρακέτα. Λοιπόν, προχωρήθηκα τώρα, τη φάλαινα. Ποιο φάλαινα. Την τριαντά. Που ήταν και ρακέτα. Και λέγαμε, να σου τραβήξω. Κερακέτα, όντως κερακέτα, ήταν αλέιθερ, ωραίο. Ωραία κερακέτα, παίξαμε στο Βόλο με τη Μαριάνθη, ένα προς ένα, μία αυτή τη φάλαινα, μία εγώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρουμε ένα δεύτερο ξύλινο στοιχείο που έχουμε στο κατάστημά μας. Αυτά δεν είναι σετ, έτσι, εμείς επιλέξαμε το ξύλο κοπής και το δουλέψαμε πάνω, είναι χωριστά το ξύλο κοπής, χωριστά το ανεμομυλάκι μας, το ελληνικό. Αλευρόμιλάκι. Νεύρο, αυτό, νερό... Μπούλα. Αυτό. Νερόμιλος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το δουλέψουμε. Αν ήταν νερόμιλος, έπρεπε να το έχει εδώ. Ωραία. Αν θέλετε να... Πάλι δικιά μου ιδέα. Αν θέλετε νερόμιλος, το βάζετε εδώ. Και γυρνάει έτσι. Και αυτό, λοιπόν.
Έχω και εγώ ίστρο τώρα, με έχει πιάσει. Θα μπορούσα εδώ, αν θέλετε. Και επίσης να βάλει και από την άλλη και να βάλει και ένα άλλο ποδό και να την κάνει με ελαφρά πηδηματάκι. Και κάτι ακόμα. Εδώ τι θα λέγεις και ένα βρυσάκι εδώ μπροστά. Τι θα το κάνει. Νερό. Άστο, καλύτερα να δείχνεις παρά να μαθάς. Να μιλά. Θα το έκανε βρυσόμελο. Είσαι σίγουρη, Μαρία, θα πρέπει να την πάρουμε μαζί μας. Παιδιά, πηγαίνετε. No problem. Μας ακούει και η Έλενα. Αποδεσμεύουμε live. Να σου πω, live. Έλα. Εμένα χθες μου είπε το εξής ο Κώστας. Άκρο, τα κορίτσια τα περιμένουν. Εντάξει, αν προλαβαίνεις, έλεγες. Και αν λέω ψέματα, να μην πιέσεις η Έλενα. Εντάξει. Αυτό που έρχονται στο... Να δεις που στο τέλος έρχονται να δουν την Έλενα. Η Έλενα δεν ξέρω αν την είχα πάρει στην προηγούμενη χειροτέχνικα που έρχονται και φέρνουν σακούλες με πατατάκια. Αυτό και γυρνάει. Πού να πάρει χαμπάρι, αφού τα μπουκώναμε στο διάλειμμα. Και παρακαλώ, δεν ξέρω αν είναι μέσα και μια κυρία, να μην λέω ονόματα, που σε αποκαλούσε νύφη μου και σε. Α, βέβαια, είπε θα έρθει. Ναι, απέναντι ήταν κάποιο που πουλάγε του πλήρη σοκολάτε και την είχα λέει. Η κυρία Έλενα, άλλη Έλενα λέει, και αν το βάλουμε μπροστά θα γίνει ελικόπτερα. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Όχι πρώτα. Από πάνω είμαι. Και θα την κάνει από πάνω. Εδώ. Ναι. Παιδιά, φαντασία να υπάρχει. Κάντε το ό,τι θέλετε. Βάλτε το φιλιστρίνι όπου να είναι, να γυρίζει και τέλος. Ωραία. Εγώ τι ρόλο παίζω. Εσύ κόλακι, θέτω. Ωραία. Προχωράω λοιπόν. Θα πάρω ένα... Έχω κόψει ένα κομμάτι stencil για να μπορώ να το χειριστώ. Έτσι. Είναι το κλασικό μας το stencil, το α4 που έχει να κάνει με τουβλάκια. Και θα... Απλώς το έχω κόψει σε μικρά κομματάκια. Η αλήθεια είναι ότι το έχω πετσοκόψει. Δεν κόβω μόνο ελαστικά. Κόβω και stencil σε περίπτωση που χειριστώ. Ειδικά όταν έχω σεμινάριο και θέλω να τα μοιράσω στις κυρίες. Λοιπόν, δώσ' μου λίγο, σε παρακαλώ, την πάστα διαμόρφωσης. Εδώ την έχω, δεν σε έχω ανάγκη. Οκ, είναι πρόβλημα. Θα πάρω. Είναι η κλασική πάστα διαμόρφωσης, κοριτσιά. Θα πάρω και το... και τη σπατουλίτσα μου. Έτσι. Με την κλασική θα δουλέψω πάλι. Και... Ριφ κλασίκ στα τουρκικά. Πώς το μιλάς έτσι. Παιδιά, εντάξει. Μιλάω και καντέρις. Λοιπόν, θα πάω από εκεί που είναι η σκεπή μου και κάτω να το κάνω πέτρινο. Ωραία. Σταθεροποιώ λοιπόν το στένσιλ μου. Το οποίο είναι έτσι. Ναι, τι να κάνω, αφού τα έχω σακατέψει, μιλάμε. Θα μπορούσα να κάνω και κομμάτι-κομμάτι, αλλά θέλω να το γεμίσω. Μ' αρέσει να βγει όλο πέτρινο. Μαζεύω. Όλα τα κόμπερα τα σφάζει ακριβώς. Και θα πάω να μπω και λίγο πιο κάτω να το γεμίσω. Ωραία. Οπότε έχω κάνει όλο πέτρα το κάτω μέρος. Πάω λίγο να στεγνώσω. Έχει πάρει λίγο σασί. Λίγο. Προτιμώ να μου βγει λίγο πιο χαλασμένο. Ωραία. Ωραία. Θα μπορέσει κάποια κυρία από τις Ιόνες να το πλύνει. Όχι, δεν θέλω τόσο προθυμία. Επειδή είμαι ευαισκυρία, έχει χάρη. Δεν θέλω τόση προθυμία πάντα. Έχει χάρη.
Λοιπόν, επόμενό μου βήμα θα χρειαστώ πυλό. Έχω εδώ ανοιχτό. Θα κόψω λοιπόν ένα κομμάτι πυλού. Και θα πάω να κάνω το εξής. Θα ξεκινήσω να φτιάχνω γρήγορα και όσο μπορώ έτσι να μην σας καθυστερώ μικρά κεραμιδάκια. Θα πάρω λοιπόν να γεμίσω το επάνω μέρος. Να βγάλω το... Φέρα μου λίγο ζυγίτσι. Άνοιξε το μου, σας παρακαλώ. Ωραία. Εντάξει. Έχω το φίλο της Σέβης. Τον Τάκη. Τον Τάκη. Βάζω λοιπόν κόλλα. Γεμίζω δηλαδή στην ουσία τη σκεπή μου. Ωραία. Και σαφώς θα το έχω εδώ για αυτό το ξαναχρειαστώ. Και ξεκινάω λοιπόν, παίρνω. Κοίτα πως έχω τα χέρια μου, έγινε μαύρο το ο πυλός. Παίρνω λοιπόν μικρά μπαλάκια. Βρωμερά. Τα πατάω στο, από τη μέση και μπροστά να τα κάνω λεπτά. Κόβω. Έτσι, τα λεπταίνω και να βγαίνουν και λίγο ακανόνιστα. Και θα πάρω ένα πινέλο το πίσω μέρος να δώσω, οπα, να δώσω λίγο κίνηση. Εντάξει, πάμε λοιπόν, πατάω, ξεκινάω από την άκρη και ενσωματώνω. Περίπου νομίζω θέλω γύρω στα 10-12 κεραμιδάκια, αν δεν κάνω λάθος. Α, κεραμιδάκια είναι. Ναι. Το κάνεις με κεραμιδάκι το αλευρόμιλο. Τι να κάνω. Λοιπόν, πατάω, έτσι. Δίνω δηλαδή στην ουσία, κάνω μπροστά το λεπτό μου μέρος. Διπλώνω λίγο να μου κάνει την κούρμπα. Ακουμπάω το ένα δίπλα στο άλλο. Κάνω κάτι πολύ γρήγορο γιατί δεν θα είναι κάτι που μου φαίνεται. Και προχωράω το ένα δίπλα στο άλλο. Πατάω να ενσωματώσω, έτσι, βλέπετε ότι έρχομαι και ακουμπάω το ένα δίπλα στο άλλο. Άλλο ένα. Εδώ λοιπόν είμαι ok, έχω κάνει την πρώτη μου σειρά, προχωράμε. Το συγκεκριμένο να ξέρετε, νομίζω το έχουμε βγάλει και λίγο πιο μικρό, σαν μέγεθος. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι που θα το φέρνουμε, ήταν το πείραμα. Όχι. Λοιπόν. Η δεύτερη μου σειρά έρχεται και μπαίνει ανάμεσα από κάθε κεραμιδάκι, μπαίνει ανάμεσα, έτσι. Δηλαδή στην ουσία θα χρειαστώ 1, 2, 3, 4, 5 στην πίσω μου σειρά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου που έχει χαλάσει, που έχει λερώθει ο πυλός μου από τα χέρια μου καθόλου. Μου είναι αδιάφορο, όλο αυτό θα αλλάξει και θα βαφτεί. Και θα βαφτεί και πάρα πολύ σχετικά γρήγορα, με απλό τρόπο. Συνεχίζει να κρατάει εμένα η κόλλα μου για αυτή τη σειρά. Νομίζω θα χρειαστώ να ξανασυμπληρώσω ακριβώς από την πίσω. Ωραία.
Ναι, σπαρταράμε. Λοιπόν, έτοιμη και η δεύτερη σειρά. Πώς έχουμε μέχρι στιγμής? 2, 4, 6 και 5, 11. Τι ρώτησε κάποια κυρία ή εσύ? Όχι, λέει η κυρία Χρυσό ότι μάλλον 21 κεραμίδια θα χωρέσει. Θα δούμε τώρα. Πόσα λες εσύ? Βέβαια για τις κυρίες που τελικά θα το κάνουν ελικοπτεράκι, αυτό το προσπερνάνε το βήμα. Δεν χρειάζεται κεραμίδιο. Είναι προϊτό. Κάτι πολύ γρήγορο, θα ψιλοκαλυφτούν έτσι κι αλλιώς και με τα, με τα πτερυγιάκια. Πάμε να συμπληρώσω λίγο κόλλα. Ωραία. Έχουν κάποια απορία, κυρίες? Ένα λεπτάκι. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο μέσα στα τελευταία. Εδώ. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, συμπληρώνω. Τι? Ότι άμα γίνει ελικόπτερο μπορεί να χρειάζεται φτερά από το αγγελάκι μου. Μετά δεν θα είναι αγγελάκι, θα είναι απλό ανθρωπάκι, θα έχει χάσει το... την ομορφιά του. Την ομορφιά του αυτή. Και πάμε να βάλουμε και το τελευταίο. 2, 4, 6 και 5, 11, 15, 16, 17, 18, 19 θα χρειαστούμε. Αχ, το βρήκε. Κλείστε το λίγο εδώ. Λοιπόν, εντάξει, 19 θα χρειαστούμε. 19 το κλείσαμε. Να ξέρετε. Βέβαια εξαρτάται και τι μέγεθος το κάνει ο καθένας. Γιατί άμα το βγουν πιο μικρούλια ή πιο δεκαπά, θα πάει λιγότερα. Ναι, ναι, παίζει ρόλο όντως αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο να το γυρίσουμε. Εντάξει, τόσο γρήγορα και απλά διαμορφώσαμε πάνω τη σκεπούλα μας. Πάμε λίγο να στεγνώσουμε. Πιστολάκι, το αφήνω λίγο να στεγνώνει. Βέβαια. Εγώ θα πάω λίγο επάνω στο ανεμομυλάκι. Εγώ έχω φάει ήδη 3 κεραμίδια στο δόξα πατρί. Κάπου εδώ θα φέρει ένα ελαστικό της Αναστασίας. Υπάρχει κάπου? Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι μια διπλή γωνία, το οποίο είναι το 290 σαν ελαστικό, το οποίο τώρα θα με παρακολουθείτε που θα το κολλάω. Χωρίς να το κολλάω. Έτσι, με ένα πακέτο είμαι καλυμμένη.
πίτσες. Κάτσε εκεί που σε έχω βάλει το καλό που σου θέλω. Αμέσως και τα πόσο γρήγορα στο έχουμε. Κάνουμε λίγο τώρα το εξής. Πώς κατάφερες να το κάνεις και αυτό να είναι, φαίνεται σταυρός, ελέησόνε. Θέλω να μου βρεις λίγο το κερί. Στο τελευταίο που έχω τη τσάντα, είδες εκεί, εκεί, εκεί. Λοιπόν, και εγώ... Να πρόταση τώρα. Ακριβώς. Τραβόλτα και εκεί, και εκεί, και εκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε, να βάψουμε. Πού είναι ακριβώς? Ή εκεί, ή εκεί, ή εκεί. Μ' αγγίζεις, τώρα το πάλι. Τώρα τις έχω βάλει δύσκολα, είναι. Δεν θες το κερί, το μπράβο? Όχι, δεν θέλω. Θέλω αυτό που θέλω εγώ. Βάχω το ανεμομυλάκι μου. Πίσω μέρος δεν είναι απαραίτητο να το βάψετε. Τα πλαϊνά του βάφω μόνο. Το βρίξουμε στη σακουλά. Παίζει ρόλο. Ναι, το γιατί... βρήκα εκεί και εκεί. Πες, το βρήκες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να στεγνώσουμε. Θα πάω να βάψω. Έχω, έχουμε από καλουπάκια μας όμως να στέβει. Θα τα βγάλει πρώτα στη μαμά τώρα. Έχουμε δύο, ένα σετάκι από δύο παραθυράκια έτσι σκαλιστά. Το ένα το έβαλα σε αυτό που έχω ήδη ετοιμάσει. Τώρα θα πάω το δεύτερο. Έτσι θα τα βρείτε αυτά στο e-shop μας. Φανταστικό. Θα πάω λοιπόν να το βάψω και αυτό πράσινο. Για να κάνω αντίθεση. Ναι, ναι, να το ταιριάξω. Ωραία αυτό, καραγεράκια. Ωραία, βάλουμε λίγο και τα πλαϊνά.
Επάνω την πατίνα μου θα περάσω να τονίσω τα ανάγλυφα. Εντάξει, οπότε έρχομαι και το ομορφαίνω και αντίστοιχα θα περάσω λίγο και από το παραθυράκι μου. Τέλειο. Οπότε το σωτάκι, απογείωσες. Το. Με το σωτάκι μου το αναμόμενο ελικόπτερο. Εντάξει. Οκ, καταλάβαμε. Ναι. Ωραία. Προχωράω εγώ με τις υπόλοιπες κυρίες. Δεν έχει μείνει κανένα. Α, έχουν φύγει όλες. Όλες. Ωραία, προχωράω με τη Μαριάνθη. Η Μαριάνθη έβγαινε να προλάβει το λεωφορείο. Σχολάς Μαριάνθη εσύ. Λοιπόν, θα περάσω λίγο με το καφέ το χρώμα και με ένα πινελάκι μαλακό. Έχω εδώ τα χρώματά μου, δεν τα έχω μαζέψει, κορίτσια. Εντάξει, θα κάνω το εξής. Θα πάω πρώτα απ' όλα λίγο να βρέξω. Πάνε τα κεραμίδια. Και θα τα χρειαστώ πάλι. Θα φεύγουν τώρα. Περίμενε που θα αρχίσουν να βάφουν. Θα φεύγουν τα κεραμίδια. Σιγά μου τα αφήσω εγώ έτσι. Λοιπόν, περνάω. Ναι, γιατί μαλακώνει ακόμα. Ο πυλός είναι. Να πώς. Λοιπόν, βάζω χρώμα αρκετό. Και βρέχω, πού το, για να κατρακυλήσει και λίγο προς τα μέσα το χρώμα μου, να τα βάψω πολύ πιο γρήγορα. Ωραία, πάμε να πάρω πρώτα την πρώτη γρασία. Δύο μορμάτιλα και θα πάω να κάνω το εξής. Με άλλο πινελάκι θα πάρω το υγρό κερί της Cadence. Δίνω λίγο χρόνο στο έργο μου, δεν επιμένω πάω στα κεραμίδια, είναι ακόμα νοπά. Κάτω λοιπόν δεν θα βάψω, θα περάσω κατευθείαν το κερί μου. Μπαίνω από κάτω, καλά. Ωραία. Ωραία. Το έχω φέρει λοιπόν εδώ και πάω να σκουπίσω. Παλαιώνω δηλαδή στην ουσία το τουβλάκι μου. Όσο σκουπίζω τόσο πιο... Λοιπόν, βλέπετε, απλώς αυτό το τοίχο θέλω να κάνω. Εντάξει, τι βέσαι μου. Λίγο στα πλένα σου έχει από το νερό που... Ναι, το μαζέψω. Λοιπόν. Ωραία. Μπορώ αν θέλω να τραβήξω λίγο γύρω-γύρω, αν θέλω να το βγάλω λίγο πιο σκούρο. Έτσι να απομείνω λίγο στις άκρες μου. Okay. Και θα πάω τώρα να περάσω ανάποδα κιόλας, να μπω, θα αφήσω δηλαδή να τρέξει μέσα το κέρι μου.
Και όσο και να σας φαίνεται, επειδή έχει βάσει το νερό, θα ψεκάσω και λιγάκι. Πολύ γρήγορα. Ωραία. Τέλειο. Αυτό. Και ταμπονάρω. Σκουπίζω. Μαζεύω. Okay. Το παλαίωσα και έβγαλα εκεί που θέλω λίγο πιο σκούρο, εκεί που θέλω λίγο πιο ανοιχτό, έτσι να φέρω το παλιό το κεραμίδι. Πάω λίγο να στεγνώσω. Βαμμένο όπως το βλέπετε, γιατί είναι μικρά τρίκ που είναι νοπό. Σαφώς εσείς εννοείται ότι μπορείτε να το αφήσετε να στεγνώσει μόνο του και να επέμβετε. Τα έχει πάρει κράνα. Εδώ. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, το έχω φέρει σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο και κάτσε λίγο να τα ισιώσω. Ωραία, μια χαρά είναι, τέλεια. Okay. Λοιπόν, το έχω φέρει λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, εντάξει, εκεί αυτό μου αρέσει, αυτό που θέλω δηλαδή στην ουσία. Και όπως είναι, βάζω λίγο την άκρη αυτό, θα πάρω την υγρή την πούδρα εδώ, την οποία είναι το Antique Powder, Powder, το είπα, λοιπόν, το οποίο είναι το νούμερο,
Περίμενε, εδώ είναι. Το 229. Καμία όχι, σύμψη. Το 715. Μπράβο. Το 715 το πράσινο. Okay. Είναι το mold green. Το οποίο θα πάρω λίγο να βάλω στο αλουμινό χαρτό μου. Τι ψάχνεις εδώ μου. Τι πολύ. Ωραία, τώρα τι θα κάνω. Ελάχιστο θέλω, δεν θέλω πάρα πολύ. Και για να μου ταιριάξει λίγο με τα υπόλοιπα, βρέχω το πινελάκι μου. Ωραία. Βρέχω λοιπόν το πινελάκι μου. Θα πάρω λίγο από την υγρή μου την πούδρα, εντάξει. Και θα πάω να βγάλω, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που μου αρέσει πραγματικά και μου φέρνει λιγάκι σαν να έχει πιάσει μούχλα, βρύα επάνω, ειδικά στα κεραμίδια. Οπότε θα πάω να πατήσω σε μερικά σημεία. Λίγη μουχλίτσα εδώ και εκεί. Λίγη μουχλίτσα εδώ και εκεί. Αμέσως μου βγάζει πολύ πιο φυσικό το κεραμίδι μου. Εντάξει, κόριτσια μου, νομίζω ότι του πάει πάρα πολύ. Μπορούμε, αν θέλουμε, να μπούμε και λίγο σε μερικά σημεία στο σπίτι. Μπορείτε και βρία, δηλαδή, μπορείτε να βάλετε και σαν χορταράκι, αλλά μπορείτε να βάλετε και το μος της Gardens, που είναι τα βρία. Ναι. Αν θέλετε, για να φαίνεται ακόμα πιο αληθοφανές το αποτέλεσμα. Εδώ δεν ήθελα, δεν το κάνω για να βγάλω βρία. Αυτό θα, δεν θα φαίνεται τόσο αληθοφανές. Μπράβο, το συγκεκριμένο το έχω βάλει γιατί θέλω να μου βγάζει αυτό το παλιό το μουδιασμένο. Okay. Εδώ θέλουμε μια σαπίλα, ρε αδερφέ. Λοιπόν, θα υπολογίσω λίγο να δω πού θέλω να το τοποθετήσω. Έτσι. Οπότε θα πάω να κολλήσω. Έχουν θερμόκολλα. Ωραία. Α, το ακούμπησα. Λοιπόν. Έλα ρε, μη βοήθα λίγο. Τι να κάνω. Ξέρω, δεν κάνεις. Να σπρώξεις λίγο. Θα φοβάμαι να το χαλάσω λίγο. Γι' αυτό θέλω λίγο να το κρατήσει. Για να σπρώξεις λίγο πίσω το μπαστούνι σου, παρακαλώ. Να χαλάσει το κεραμιδάκι. Όχι. Τα κούμπησα. Δεν πειράζει. Γίνανε πολιτοποιημένα. Όχι. Λοιπόν. Θα το πάω λοιπόν να σταθεροποιήσω. Εντάξει, η πρώτη μου βάση είναι αυτό. Και θα πάω στο κέντρο να βάλω και το παραθυράκι μου. Επειδή δεν θέλω το παραθυράκι πίσω να μου φαίνεται το τουβλάκι, γιατί θα μπορούσα να βάλω και στο σπέσο όπως είχαμε κάνει και στο φορτηγάκι. Και να βάλουν και οι αλλοκαθαριστήρες. Όχι. Άκυρο. Έχω λίγο από το κρατήσει μαύρο. Χαρτονάκι. Εδώ λίγο αν προσαρμόζεται, τέλεια. Δεν θα με αφήσει να κάνω δουλειά. Ωραία. Έτσι, μου αρέσει περισσότερο να μου βγάζει κάτι ουδέτερο. Gothic. Μια γκοθήλα. Λοιπόν, και θα βάλω θερμόκολλα. Για να το βάλω στο κέντρο. Εντάξει. Οκ. Έτοιμο. Προχωράω. Ο στόχος μου σαφώς είναι να μπει ο ανεμόμυλος. Δεν θέλω να χάσω το παράθυρο. Δεν με νοιάζει τώρα το αν
θα μείνει ή αν θα μου χαλάσουν από κάτω τα κεραμίδια. Εμένα με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, ό,τι βγαίνει προς τα έξω να μου δείχνει όμορφα. Δεν ξέρω το κατά πόσο, Εύη μου, δεν βρήκαμε την κόλλα, ε. Όχι, αλλά μπορείς με αυτό. Απλώς η θερμόκολλα όταν κάνει συστολή, διαστολή όταν έχει να κάνει και έχει με πυλό. Τουλάχιστον βάλτε για να το δείξουμε στις κυρίες και το φτιάχνουμε μετά. Εντάξει, απλώς μπορεί και να πέσει μετά. Λίγο στο κέντρο στην ουσία βάζω χρώμα κόλλα. Δεν χρειάζομαι τα σταπτερία μου. Λοιπόν, πάω να τοποθετήσω. Δεν θα το βάλετε σε σχήμα σταυρό, δώστε λίγο κίνηση. Για να το δούμε λίγο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σας άρεσε εδώ η κίνηση. Καλό δείχνει, έτσι, Εύη. Ναι, φαίνεται πολύ κινούμενο. Ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Και λίγο με το πινελάκι μου που περνάω την πατίνα μου, ό,τι εξέχει, του δίνω λίγο λάμψη, πολύ λίγο. Ωραία. Και μπαίνω του λίγο στο σπιτάκι μου. Και θα πάω τώρα να κάνω το εξής. Το έχω φέρει σε ένα πάρα πολύ καλό λογαριασμό. Εντάξει. Θα περάσω με το κερί μου δύο πράγματα. Το ένα είναι ένα μικρό φραχτάκι που έχουμε στο μαγαζί. Δεν θέλω να βάψω. Ωραία. Στην ουσία δεν θέλω μόνο να το περάσω με το κερί μου, να μου κρατήσει και το ξύλινο που έχει. Πάμε και από την πίσω μεριά. Εντάξει. Και θα περάσω τα δυο μου τα ξυλάκια που είναι βουλά. Τώρα είναι εδώ. Να τα δω. Ένα και ένα δύο. Ναι, ωραίο θα ήταν και αυτό, κυρία Ρένα. Λέει, κυρία Ρένα, αν θα έβαζες ένα καρφί για να το στηρίξει το MTF, το αν μου μιλάει και λογικά. Για να γυρνάει. Ναι, θα έπρεπε να μπω σε διαδικασία να περάσει από τα κεραμιδάκια. Και από το ξύλο και από όλα, ναι. Αλλά λοιπόν, θα ήταν ωραία ιδέα αυτό, πολύ ωραίο. Να είναι κινούμενο. Περνάω και τα πυράκια που θα είναι τα κρεμασταράκια μου. Έτσι, όλα με το κερί. Ό,τι ακριβώς έκανα και με το φραχτάκι. Ωραία. Είμαι okay. Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να το συγκρατήσει αυτό. Εγώ θα βάλω σίλικ. Εντάξει, θα κατέβω και θα πάρω μετά σίλικ να βάλω. Λοιπόν, τι θα πάω να κάνω τώρα. Έτσι, για να κάνω λίγο τη διαφορά, να το πω έτσι. Έχω αποξηραμένα φυτά, τα οποία δεν θέλω πολλά. Κόβω μια φουντίτσα. Έτσι, λοιπόν, τα θέλω σε ένα ύψος, άρα θέλω να κόψω λίγο ακόμα. Θα πάω λοιπόν, τα αφήνω εδώ δίπλα μου. Θα βάλω στο κάτω μέρος εδώ λίγο κόλλα. Θέλω δηλαδή να βγάλω και τα αγριόχορτα λίγο πιο φυσικά, χωρίς να μπουκώσω, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ διακριτικό. Θα φέρω εκεί που μου αρέσει και στο πλάι λίγο να εξέχουν. Παίρνω και εκμεταλλεύομαι τα κομμένα.
Ωραία. Νομίζω ότι ίσως έβασα και ένα-δυο λίγο στο κέντρο. Εγώ νομίζω ότι είναι εντάξει. Λίγο πολύ λίγο στο κέντρο. Φέρω εκεί που θέλω εγώ στο ύψος, έτσι, δίνω την κίνησή μου λίγο να πετάνε, έτσι, να βγαίνουν πιο φυσικά αγριόχορτα. Θα πάω να κόψω από κάτω ό,τι δεν θέλω. Ωραία. Εντάξει, κορίτσια. Και θα πάω να βάλω και λίγο λόξα, δεν θέλω να πάω από κάτω, θα πάω να βάλω και το φραχτάκι μου. Εδώ. Εδώ. Ωραία, τα αφήνω λίγο να... Φίξη. Πάμε λίγο να το δούμε στο σημείο που το έχω φέρει. Φαίνεται. Ωραία. Και προχωράω. Δίνω λίγο, πατάω λίγο. Θέλω να δίνει κίνηση λίγο το φρακτάκι μου. Έτσι δεν το θέλω flat. Το θέλω λίγο ανασηκωμένο. Πατάω δηλαδή, γι' αυτό έχω βάλει μόνο κόλλα κάτω. Εντάξει, κορίτσια. Έχει βγάλει η Μαρία αυτό το σφυράκι, μήπως. Α, ναι, ναι, θα το ξέχασα. Θα πάρω. Λοιπόν, ακουμπάω. Τόσο όσο να μου βγει ακριβώς πίσω στην πλάτη μου, ότι έχει κουμπώσει. Οπότε έρχομαι και... Έχω βάλει έτσι τα δυο μου τα κρεμασταράκια και θα πάω να κάνω, μου δίνεις παρακαλώ ένα, θέλω κάτι σε καρό, έχει, δώσ' μου αυτό που δεν είναι κάνει το μπες και αν έχει κάτι σε καρό, μπράβο, δώσ' μου αυτό. Πάω να κάνω λοιπόν ένα σοκάκι. Λοιπόν, θα πάω να το στολίσω από την κάτω μεριά. Να κρύψω κατά αυτόν τον τρόπο και τα χόρτα μου εκεί που σταματάνε. Πάω να κάνω και ένα καρό. Λοιπόν, είμαι ok. Εντάξει, οπότε κόβω και από αυτό και θα πάω να το κολλήσω στο κέντρο, στον κόμπο.
νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Φαίνεται μέσα μου. Εντάξει. Βλέπουμε λοιπόν τις λεπτομέρειες από τα στένσιλ μου, από το ύφασμα, από πάνω που το έχω στολίσει, να κρέμονται υποτίθεται κάποια χόρτα, έτσι το ανεμομυλάκι μου, το κεραμιδάκι μου. Νομίζω ότι βγήκε ένα πάρα πολύ όμορφο και πρωτότυπο. Σαφώς είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για τα ημερολόγια σας τα χριστουγεννιάτικα. Θα μπορούσατε πάρα πολύ άνετα. Και αν θέλετε, αυτό πήγα να πω, και αν θέλετε να δώσετε και μία νότα παραπάνω, μπορούσατε να ακουμπήσουμε λίγο ότι έχει ακουμπήσει και λίγο χιόνι πάνω στα κεραμίδια, πάνω στον ανεμόμυλο, πάνω στο φραχτάκι. Έτσι, αν θέλετε να το βγάλετε λίγο πιο χειμωνιάτικο, λίγο πιο χριστουγεννιάτικο. Νομίζω ότι ήθελα, γιατί όχι, να μην μπει και κάτω χιόνι, να το πάει απλώς πάρα πολύ. Νομίζω ότι έτσι βγαίνει αρκετά πιο διαχρονικό, που μπορεί κάποιος να το κρεμάσει σαν ημερολόγιο για όλη τη χρονιά. Εντάξει, κορίτσια μου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι... Ανοίγω λίγο, θα σας βλέπω. Γεια σας. Λοιπόν, το δούμε λίγο και στο όρθιο. Εντάξει, το φέρνω λοιπόν να δείτε λίγο τις λεπτομέρειες. Έτσι, βλέπετε πόσο όμορφα φαίνεται το ύφασμα μέσα. Δίπλα ακριβώς, γι' αυτό το φέρνω τους κοντά. Έτσι, εννοείται ότι αύριο θα μου πετρώσουν τα πάντα όλα. Τα τουβλάκια μου, το παραθυράκι μου, έτσι, τα χορταράκια που βγαίνουν για να το παντρέψω με το στένσιλ μου. Νομίζω ότι βγήκε πραγματικά κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ όμορφο. Αυτό λοιπόν ήταν σήμερα η παρουσίασή μας. Ξύλα που θα τα βρείτε στο Fantasy de l'Art. Προϊόντα της Cadence. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί. Να πω ότι όποια κυρία έχει κοινοποιήσει το σημερινό μας το βίντεο, θα μπει στην κλήρωση και θα κάνουμε και την προηγούμενη κλήρωση για να μπουν μέσα στο πριβέ. Θα το, ίσως και απόψε ή αύριο θα το κάνουμε. Και μία κυρία θα πάρει το σετ για σήμερα, δηλαδή για τις σημερινές κοινοποιήσεις, το ξύλο με τον ανεμόμυλο. Εντάξει, τα δύο μας λοιπόν ξύλα, τον ανεμόμυλο και το ξύλο κοπής, όποια κυρία λοιπόν το κοινοποιήσει θα το πάρει σαν δώρο. Εντάξει, κορίτσια μου. Λοιπόν, να πω σαφώς ότι να πω καλή αντάμωση στη χειροτέχνικα, να πω ότι πρώτο Θεός από Παρασκευή θα τα πούμε και από κοντά με πάρα πάρα πολύ ωραίες και πρωτότυπες παρουσιάσεις. Θέλω να σας πω ότι λόγω του ότι είναι η χειροτέχνικα μέχρι και την Κυριακή, το επόμενό μας live της Τρίτης είναι ήδη έτοιμο και πιστέψτε με ότι θα σας καταπλήξει. Δεν ξέρω, θες να το δείξουμε, θέλεις να το... Ωραία, φέρτο λοιπόν. Μείνετε λίγο ακόμα, μην βγαίνετε. Θέλω να δείτε λίγο το επόμενο live, το οποίο είναι ίσως το τελευταίο από τα ουδέτερα έργα που κάνουμε. Κατέβηκε λίγο η Εύη να το φέρει. Και να ξέρετε ότι το επόμενό μας live, νομίζω ότι επειδή είναι ένα θέμα, τι άλλο, εικόνα, που πραγματικά πάντα την αγαπάτε και μου τη ζητάτε, στο επόμενό μας θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και τα χριστουγεννιάτικά μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, βλέπω τις καλές επιτυχίες. Θα σας δείξω λοιπόν γρήγορα και το επόμενό μας live. Αυτό είναι, κορίτσια. Μία πολύ ιδιαίτερη με χρυσώματα εικόνα. Έχει πολύ ωραίες τεχνικές μέσα. Βλέπετε ότι έχει διπλό background. Μία Παναγία πάρα πολύ ιδιαίτερη, φτιαγμένη με πάρα πολύ αγάπη. Την έχω φτιάξει, ξέρετε ότι όταν πάω κάτι να κάνω, κάτι διαφορετικό, μία εικόνα είναι
Είναι η δημιουργία μου για να πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι δίπλα μας και στη χειροτέχνικα και όπου αλλού τη θέλουμε να μας βοηθήσει. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το επόμενό μας πριβέ, συγγνώμη, το επόμενό μας live, την επόμενη Τρίτη θα το αναβάσω, θα το κοινοποιήσω, θα το δείτε για να δηλώσετε και συμμετοχή. Έχετε την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά αφιερώσατε το χρόνο και να είσαστε μαζί μας. Ζητώ συγγνώμη για ό,τι βλακή έχει πει η Εύη. Καλά, εγώ απλώς να προειδοποιήσω για τις καινούργιες κυρίες που δεν το ξέρουν, αλλά για τις κυρίες που είχαν έρθει στην προηγούμενη χειροτέχνικα. Τα πειράγματα και αυτά που γίνονται με τη μαμά γίνονται και στο χώρο της χειροτέχνικα. Δηλαδή είναι κάτι που. Τώρα είναι... δηλαδή το είπε για να καταλάβει. Όχι, ενώ ότι δηλαδή ο κόσμος να είναι προετοιμασμένο, γιατί δεν ξέρω αν είναι το στυλ πολλό. Εμείς πάντως έτσι είμαστε και στην πραγματικότητα, οπότε αυτά συνεχίζονται και live. Εγώ πάντως να ξέρετε το έχω βαφτισμένο, τώρα τι έγινε στην πορεία δεν ξέρω. Λοιπόν, το έχω ευλογήσει πάντως. Λοιπόν, έχετε την αγάπη μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά, ραντεβού στη χειροτέχνικα, σας αγαπάμε. Να είστε καλά κορίτσια.